Ο κύριος Σπανός είναι εκ των δεξιών σου, υποναύαρχος αναποστρατεία του Λιμενικού. Καλημέρα, κύριε Σπανέ. Καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε χαμογελαστός, ο Αλεξάνδρος. Καλημέρα στα όμορφα νησιά μας και ειδικά τη Δωδεκανήσου που αναφέρατε και προηγουμένως. Από εκεί είστε εσείς, Είμαι από τη Λέρο, το έχω πει και στο στρατό. Κάλυμνο, τώρα εγώ θυμάμαι. Κλείσαμε διακοπές. Πού? Όχι διακοπές, εντάξει, στο νησί που θα πάω υποχρεωτικά. Τέλος Ιουλίου, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις. Αλλά να ξέρετε ότι όντως τα ακτοπλογικά εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Η Κάλυμνος είναι ωραία για διακοπές. Όλα τα νησιά μας είναι ωραία. Έχει beach bar κανονικά δηλαδή ή όχι? Σας πληροφορώ περισσότερο και από την Κέρκυρα. Εγώ θέλω ξαπλώστερα να ξέρετε. Δεν μπορώ. Έχω και, πρόβλημα. Θέλω να ξεκουράζω. Επίσης τα τηγανάκια, αν γνωρίζετε, είναι η καραϊβική της Δωδεκανήσου. Όχι, τα ξέρω. Από εσάς τα ακούω. Θα δείτε πολύ ωραία. Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Καμπά, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς έχετε αλλάξει πολλά μέρη λόγω της στρατιωτικής θητείας σας. Από πού είστε? Βρεθεί παντού. Όχι, από πού είμαι? Εδώ από την Αθήνα. Εντάξει. Διακοπές κλείσατε εσείς, κύριε Καμπά? Κλείσατε διακοπές? Όχι ιδιαίτερα, γιατί τα οικονομικά είναι δύσκολα. Ναι. Πολλά. Πάντως έχετε περάσει. Αυτό που είπατε, λέτε. Ναι, αυτό, τελευταίο. Ναι. Για να πούμε καλημέρα, Ευλαμπία, και στον κύριο Χάρελα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων. Τον έχουμε μαζί μας μέσω Skype. Τον ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εμείς είμαστε στο στούντιο. Είστε σπίτι σας τώρα ή στο γραφείο σας. Κρατάτε θερμοπύλες αυτή την περίοδο ως συνοριαφύλακες και με αυτά που γίνονται στον Εύρο. Και αν θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί. Τις τελευταίες ημέρες, κύριε Χαρέλα, έχει πέσει και η στάθμη του νερού. Βλέπουμε να έρχονται μετανάστες προς τα εδώ, πρόσφυγες προς τα εδώ. Στην αρχή οι πληροφορίες και καταγγελίες που υπήρχαν ήταν κιόλας ότι η τουρκική χωροφυλακή τους σωθούσε τις τελευταίες ώρες. Εσείς θα μας το πείτε. Μαθαίνουμε ότι η τουρκική χωροφυλακή τους τραβάει προς τα πίσω. Τελικά τι ισχύει και αν ανησυχείτε κιόλας? Δεν χωρά αμφισβήτηση. Νομίζω ότι θα μπορέσουν να το επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι, τουλάχιστον και ο αρχηγός και ο υποναύαρχος. Ο κύριος Καμπάς ήταν στον Εύρο πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Το γνωρίζω. Δεν χωρά αμφισβήτηση ότι τουλάχιστον όλα αυτά γίνονται με την ανοχή της τουρκικής στρατοχωροφυλακής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί κανένας να πιστέψει, βέβαια, ότι περάσανε πέρσι πάνω από 200.000 μετανάστες μέχρι τα σύνορα τα ελληνοτουρκικά, μέσα από τη στρατιωτικοποιημένη ζώνη της Τουρκίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είτε οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και δεν μπορούν να δουν αυτούς τους μετανάστες που περνάνε μέσα από αυτές τις περιοχές, είτε υπάρχει τουλάχιστον η ανοχή από την τουρκική στρατοχωροφυλακή. Ακόμη και αν θέλουμε να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά, δεν μπορούμε. Έχετε δει αλλαγή? Δηλαδή, επειδή επανεκλέγει ο Ερντογάν, και τουλάχιστον αυτό λένε και πληροφορίες από το αρχηγείο της αστυνομίας, έχετε δει αλλαγή? Να σπρώχνουν περισσότερους, να παίζει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι με την εισίδα, αν είναι ελληνική, αν είναι τουρκική? Όχι, και πέρσι το ίδιο συνέβη και φέτος φαίνεται ότι ξεκίνησε πάλι ένα καλοκαίρι με τις ίδιες συνθήκες που λειτουργήσαν και πέρσι, τουλάχιστον τα κυκλώματα των διακινητών. Άρα δεν βλέπετε διαφορά μετά την επανεκλογή Ερντογάν, γιατί δεν είχαμε τέτοια περιστατικά στον Εύρο, τώρα είναι καθημερινά σχεδόν αυτά. Όχι, είχαμε τέτοια περιστατικά στον Εύρο. Όχι, εννοώ καθημερινά ότι δεν είχαμε. Τη μία ακούγαμε 200 μετανάστες, δύο μέρες πριν ακούσαμε 150. Σήμερα πάλι υπάρχει κινητικότητα, απόψε υπάρχει κινητικότητα το βράδυ στον Εύρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Ναι, και ίσως είναι οι ομάδες λίγο περισσότερες και μεγαλύτερες από αυτό το οποίο συνέβαινε πέρσι. Ίσως να έχει αναδειχθεί περισσότερο πέρσι, ειδικά το θέμα με τη Μικρή Μαρία. Αυτό θέλει να πει. Είναι περισσότεροι και αυτό είναι ο στρατηγός. Πιο πολύ. Είναι περισσότεροι και πλέον αυτό το λένε και από το αρχηγείο το αρμόδιο, έτσι, και από το στρατό, ότι φαίνεται σαν η Τουρκία αυτό το καλοκαίρι να επιδιώκει σε διαφορετικά σημεία στον Εύρο να δημιουργήσει ζητήματα. Και το επιβεβαιώνετε σε αυτό τώρα, Πρόεδρε, το επιβεβαιώσατε μόλις. Ναι, απλώς εγώ ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ότι εχθές λέγανε, για παράδειγμα, ότι η τουρκική χωροφυλακή τους τραβούσε προς τα πίσω. Τι είναι, στάχτη στα μάτια? Εκεί στη Νέα Βίσα. Όχι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Η τουρκική στρατοχωροφυλακή, από τη στιγμή που είναι σε τουρκική επικράτεια ένα γεγονός, ένα επεισόδιο, δηλαδή είναι εκεί οι μετανάστες και οι ελληνικές αρχές είναι από απέναντι και έχει πάρει και το φως της δημοσιότητας όλο αυτό, τι περιμένατε να κάνει? Περίμεναν, θα έπρεπε να τους πάρουν. Σαφώς και η επικοινωνία μεταξύ των ηγετών, μεταξύ τους, νομίζω ότι βοήθησε σε αυτό το κομμάτι,
Αλλά εμένα δεν με... τουλάχιστον δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τους πήρε και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναεπιχειρήσουν να περάσουν πολύ σύντομα αν δεν επιχειρήσαν. Και μάλιστα, εδώ να το πούμε και αυτό, ότι πάρα πολλούς μήνες δεν υπήρχε καμία επικοινωνία Ελλάδας και Τουρκίας. Ενώ τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Έλληνες συνοριοφύλακες έχουν επικοινωνήσει με τους Τούρκους συνοριοφύλακες και κάπως μαζεύτηκαν. Δεν ξέρω αν έπαιξε γεγονός, αν έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι ήταν εκεί και ο επικεφαλής της CIA προημερών. Δηλαδή ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να ενδιαφερθούν για το τι συμβαίνει στα σύνορα. Καταρχήν, ο Έλληνας συνοριοφύλακας δεν επικοινωνεί με τον Τούρκο συνοριοφύλακα, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε κιόλας. Πώς γίνεται επικοινωνία, να πείτε πώς γίνεται. Επικοινωνούν όμως οι επίσημες αρχές. Ναι. Επικοινωνούν οι υπουργοί μεταξύ τους, επικοινωνούν και τα αρχηγεία τα ανάλογα. Σε κάθε περίπτωση έτσι γίνεται η επικοινωνία και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Πάντως όταν είναι σε τουρκική επικράτεια οι μετανάστες, είναι βέβαιο, μην αναζητάτε από τους Έλληνες συνοριοφύλακες γιατί δεν πήγανε και δεν σώσανε τα παιδιά. Αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί από την Τουρκία να πάνε οι αρμόδιες αρχές να τους παραλάβουν. Εμείς αντίστοιχα, όπως έγινε και στη Βίσα προχθές, οφείλουμε να είμαστε από απέναντι για να αποτρέψουμε την κάθε είσοδο. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Κύριε Καμπά, εσείς που ήσασταν και στο στρατό, εδώ οι πληροφορίες λένε ότι βρέθηκε στον Εύρο και ο επικεφαλής της CIA. Φαίνεται λοιπόν να αποκτά πολύ έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα με τα F-16 και τους Τούρκους. Ένα γενικό σχόλιο. Κοιτάξτε, γενικά συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία με τον πρόεδρο από τους συνοριοφυλάκες. Θεωρώ ότι ο Εύρος αυτή τη στιγμή είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο και όχι μόνο για την Ελλάδα και την Τουρκία. Έχει αρχίσει να αποκτάει και διεθνείς, ας το πούμε έτσι, προεκτάσεις όλο αυτό το πρόβλημα, διότι ουσιαστικά πυροδοτεί καταστάσεις και προς την Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν το θέλουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ευρωπαίοι, διότι ουσιαστικά αυτή και τα νησιά μας, όπως και η Βουλγαρία λίγο παραπάνω, είναι η είσοδος όλου αυτού της εργαλειοποιημένης απειλής των Τούρκων προς την Ευρώπη και την Ελλάδα. Άρα λοιπόν γι' αυτό και πήγε και τη CIA εκεί και γι' αυτό ακούσαμε, δεν επαληθεύθηκε, ότι και ο Καλίν, ο οποίος πλέον είναι τη ΣΜΙΤ ο διευθυντής, δεν είναι δηλαδή αυτό πλέον, δεν υπάρχει, λέει, δεν η υπηρεσιακή κυβέρνηση, ότι δεν συνέβη. Αυτό λένε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση, τουλάχιστον με non-paper που διακινούν. Δεν διαφωνώ, απλώς το ότι ακούστηκε, ξέρετε, εγώ λέω στο χωριό μου όπου υπάρχει καπνός, λέει, υπάρχει και φωτιά από κάτω, αλλιώς δεν θα έβγαινε. Δηλαδή λέτε να έκανε τέτοια κίνηση μέσα σε 3-24 ώρα που ανέλαβαινε. Κοιτάξτε, όπως θα το κάνουμε, είναι μια διακεκαυμένη περιοχή εκεί πέρα και είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και για τις τουρκικές επεκτατικές και γενικότερα την τουρκική εθνική πολιτική. Πάνω λοιπόν, γιατί αυτό, όχι. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Σπανέ, υπάρχει κινητικότητα από θαλάσσεις? Γιατί εντάξει, εσείς ενημερώνεστε, έχετε αποστρατευτεί με ένα, αλλά έχετε επαφές. Αλίμονο. Αυτή την περίοδο, γιατί είναι μόνο ο Εύρος στο μικροσκόπιο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό που συζητάμε εδώ, σας είχα πει ότι το μεγάλο πρόβλημα που θα έχει η χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά τις εκλογές θα είναι το μεταναστευτικό. Το είχατε πει. Το έχω πει αυτό. Και είχα πει μάλιστα. Το μετά τις εκλογές, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μετά τις εκλογές δεν το βάζετε, όταν θα έχουν τελειώσει οι τουρκικές εκλογές, οι δικές τους, όχι τις δικές μας, τις δικές τους. Γιατί είχαν δώσει μεγάλη βαρύτητα και οι δύο πλευρές στο μεταναστευτικό. Και μάλιστα έδωσαν και το στίγμα τις επόμενες ημέρες. Ήταν πολύ απλό να καταλάβουν και οι ελληνικές αρχές, όπως και το κατάλαβαν, να υπάρχει μια γενική εγρήγορση σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο. Προσέξτε, στο διάστημα Μαΐου μέχρι τώρα, τουλάχιστον και από τον Εύρο, όπως γνωρίζετε, αλλά και από τη θάλασσά μας, είχαμε τουλάχιστον 5-6 περιστατικά όπου κατέφθασαν σκάφη από τις απέναντις αχτές προς την υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά μας, μέχρι και στο Ήτειλο, αν θυμάστε, πρόσφατα στη Μύκονο, χρησιμοποιώντας μεθόδους οι οποίοι έχουν να κάνουν με ιστιοπλοϊκά σκάφη, γιατί τώρα άνοιξε και η τουριστική περίοδος, και παράλληλα χρησιμοποιούν τέτοιους μεθόδους οι διακινητές, τους οποίους πιθανόν θα πρέπει να τους αντιληφθούμε για να μπορέσουμε να τους κυνηγήσουμε. Mm-hmm. Επίσης, με jet ski ρημουλκούσαν σκάφος, ένα πλαστικό σκάφος, για να το πάνε στις αχτές σε κάποιο νησί μας, εν πάση περιπτώσει κοντά, όπως έγινε πρόσφατα και στη Μυτιλίνη, με σκοπό να τους αφήσουν και να φύγουν. Γιατί? Για να μην πιαστούν από τις ελληνικές αρχές. Γιατί τα jet ski, όπως καταλαβαίνετε, αναπτύσσουν μια μεγάλη ταχύτητα, οπότε δεν πιάνονται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στα παράλια φαίνεται ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών, προσφύγων μεταναστών, όπως θέλετε πέντε. Για μένα, προσέξτε, να πούμε και κάποια πράγματα τα οποία
πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Όταν έρχεται κόσμος από την Τουρκία, έρχεται από μια χώρα, μια τρίτη χώρα, η οποία είναι ασφαλής. Άρα ουσιαστικά, ό,τι μπαίνει στο χώρο το δικό μας, ό,τι μπαίνει στα ευρωπαϊκά σύνορα, στα ελληνικά σύνορα, θεωρείται ότι είναι παράνομο και θα πρέπει να αποτρέπεται. Όμως αυτό είναι λίγο δύσκολο για το έργο το οποίο επιτελούν οι ελληνικές αρχές, για τον εξής λόγο. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα λεγόμενα pushback που λέτε. Αποτροπές απαγορεύονται, διότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε το FIR Αθηνών και τη ζώνη, την οποία ουσιαστικά είναι μια μεγάλη ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, για την οποία υπάρχει μια μεγάλη διένεξη με τις τουρκικές αρχές, με την Τουρκία γενικότερα, και πρέπει να την προστατεύσουμε, γιατί όπως βλέπετε σε κάθε περιστατικό έρευνας και διάωσης προσπαθούν να είναι εκεί και να είναι πρώτοι, να κάνουν αυτή δηλαδή τη δουλειά, αφήνοντας εμάς πίσω κάτι που δεν το κατορθώνουν, γιατί είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Ωστόσο όμως θα πρέπει να προσέχουμε, διότι οτιδήποτε έρχεται προς εμάς δεν μπορούμε να το αποτρέψουμε, το τονίζω. Πρέπει να το διεκπεραιώνουμε ως επιχείρηση και να τους παραλαμβάνουμε, γιατί είναι θέμα ασφάλειας ανθρώπινης ζωής. Κύριε Χαρέλα, μισό λεπτό. Όμως... Έλατε να μας πει ο κύριος Χαρέλας, γιατί δεν ήταν να μιλήσουν όλοι οι καλεσμένοι, γιατί και εσείς έχετε να πείτε για αυτό το ερώτημα. Με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εκεί πήγαινα. Τι συμβαίνει? Εκεί πήγαινα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σας στέλνουν συντεταγμένες, τις οποίες οι πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι τους τις δίνουν οι Τούρκοι σε πολλές περιπτώσεις. Βλέπετε ότι, τουλάχιστον στα τελευταία γεγονότα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάποιες, δεν μπορούμε να τις βάλουμε όλες. Σωστό είναι αυτό, γιατί κάνουν και πολύ καλό έργο και εξαιρετικό έργο οι περισσότερες. Κάποιες. Βλέπετε ότι δίνουν συντεταγμένες, παίρνουν και εσάς τηλέφωνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γενικότερα δημοσιοποιείται μια κατάσταση, έτσι ώστε να βγουν και κάποιοι κερδισμένοι από όλο αυτό, για να πούνε ότι ναι, εμείς σώσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι η φύλαξη των συνόρων δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Οι ελληνικές αρχές και στη θάλασσα και στο... και στην υπηρετική χώρα γενικότερα. Σας έχουν πάει να σας στείλουν σε παγίδα? Να το πάω πιο επικίνδυνο το ερώτημα. Πολλές φορές. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα που συνέβη τώρα πρόσφατα, που πήγατε να πέσετε σε παγίδα? Πολλές φορές δίνονται διαφορετικά στοιχεία προκειμένου να περάσουν από κάποια άλλα. Νομίζω ότι είναι σύνηθες και αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό και εμείς είμαστε επιφυλακτικοί πάνω σε αυτό. Κάτι δηλαδή θέλουν να σας στείλουν σε ένα άλλο σημείο για να κάνετε μετακίνηση δυνάμεων ώστε να περάσουν, δηλαδή αυτό. Ακριβώς, αυτό που λέτε, ναι, αυτό που λέτε. Ελάτε κύριε Καμπά, ελάτε. Και να μας πείτε και εσείς για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί το έχετε ζήσει και εσείς αυτό. Πληροφορίες σας και εμένα. Και στο πεδίο, και στο πεδίο. Θα μας πει και ο κύριος Καμπάς και θα κλείσουμε. Αναμφίβολα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, κάποιες εξ αυτών, πολύ σωστά έγινε η τοποθέτηση, κάνουν πάρα πολύ καλό έργο. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά ξαναϋπόθηκε, αυτό έχει δεν είναι μπροστά στα σύνορα. Τα σύνορα μπροστά υπάρχει η αστυνομία, υπάρχει ο στρατός, υπάρχει το λιμενικό, το οποίο φυλάει τα σύνορα και αυτό ελέγχει, και η Frontex βεβαίως, και ελέγχει αυτό, την είσοδο ή τη μη είσοδο. Από εκεί και μετά πιο πίσω συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς όμως εκεί, επειδή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι διεθνείς, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εκμετάλλευσης και αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται, ξέρετε, καθαρά για λόγους βιοποριστικούς, δηλαδή για να βγάλουν λεφτά. Η ΜΚΟ. Για τις ΜΚΟ μιλάμε. Δεν βλέπετε τι καταγγελίες ήταν τυφώς δημοσιότητας. Είναι αυτή η λόγη, κύριε Αργυγέ. Κερδοσκοπική, όχι. Ακριβώς, ναι. Λάθος η λέξη μου. Τις καταγγελίες στο τελευταίο διάστημα για συγκεκριμένες ΜΚΟ. Δικηγόροι, και το ξέρει ο Πρόεδρος και το ξέρει όλος ο Εύρος εκεί πάνω, υπάρχουν δικηγόροι και Έλληνες αλλά και άλλοι, οι οποίοι είναι μέσα αυτές τις ΜΚΟ και πληρώνονται για να δημιουργούν καταστάσεις περίεργες στην περιοχή και να κερδίζουν λεφτά και να βασανίζουν αυτόν τον κόσμο και μέσω αυτών βεβαίως και όλη την κατάσταση να τις δημιουργούν θέματα. Και δυστυχώς έχουμε δει ακόμα και Έλληνες να συλλαμβάνονται. Υπάρχουν συνοριοφύλακες, το ξεχνάμε. Όχι μόνο και δικηγόροι. Έλα Πρόεδρε, πείτε το για να πάμε στον κύριο Σπανό. Αν μου επιτρέπετε... πάνω σε αυτό, νομίζω ότι ούτε η ΜΚΟ ούτε κανένας άλλος φορέας, πέρα από, όπως είπε και ο κύριος Αρχηγός, πέρα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, δεν έχουν καμία μα καμία δουλειά στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, είτε στα θαλάσσια είτε στην υπηρετική χώρα. Δεν μπορεί, γιατί έγινε και αυτό το 2015 με τη μαζική εισβολή των μεταναστών από τη θάλασσα, μπροστά από το λιμενικό,
να είναι τα πλοία των ΜΚΟ και να μαζεύουν τους μετανάστες. Ήταν τραγικά αυτά που συνέβησαν. Μέσα στη ΖΑΠ δεν μπαίνει λοιπόν κανένας. Μέσα στη ΖΑΠ δεν πρέπει να μπαίνει κανένας. Ξέρεις πολύ καλά, πρόεδρε. Ναι, παιδιά, ακριβώς αυτό. Άλλο συνδράμω και άλλο καθοδηγό και εσείς ακολουθείτε το στρατός ή αρχές. Έτσι και διαφορά. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια χαλαρότητα των αυτών των θεσμών του κράτους, προκειμένου δίθεν να βοηθήσουν κάποιες ΜΚΟ και μας κάνουν πολύ χειρότερη δουλειά. Ελάτε. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι το εξής, ότι η Τουρκία πρέπει να το λάβουμε, να το εμπεδώσουμε πλέον, είναι ο ρυθμιστής του μεταναστευτικού γενικότερα, γιατί έχει εργαλειοποιήσει πραγματικά το μεταναστευτικό. Εγώ, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος πρόεδρος των συνοριοφυλάκων για το 2015, αντιμετώπισα στο πεδίο αυτό το πρόβλημα με τις μεγάλες ροές των μεταναστών που ερχόντουσαν προς τα ελληνικά μας, προς τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτές οι περιπτώσεις ήταν πάρα πολλές, ήταν οι ροές τόσες πολλές που εγώ πιστεύω ότι από τότε αλλά και μέχρι σήμερα ακόμα δρούν κυκλώματα, έχουμε πιάσει κιόλας να ξέρετε, έχουμε συλλάβει, έχουν δρούν κυκλώματα λάθρο διακινητών που συνεργάζονται με ΜΚΟ, έχουμε συλλάβει και ΜΚΟ, την οποία κατά λάθος βράβευσε και το λιμενικό σώμα τότε τον πρόεδρό της, που έκανε δήθεν έρευνα και διάσωση στη θάλασσα δίπλα στο λιμενικό σώμα και αυτοί οι άνθρωποι διακινούσαν παρανόμως μετανάστες. Τέτοια πράγματα, τέτοια περιστατικά δυστυχώς υπάρχουν, θα υπάρχουν και θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να τα απαλείψουμε. Ναι, γιατί αλλά μιλάμε για ανθρώπους. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε εδώ, που έχει καταγράψει στο Όπεν, είναι άνθρωποι, είναι μανάδες που έχουν τα παιδιά τους. Γιατί πρώτη γενιά τις είχαν χωρίς νερό, τρεις μέρες σε νησίδα, δηλαδή εκμεταλλεύονται και αυτό το κάνουν οι Τούρκοι. Ας μην το κρύβουμε. Οι Τούρκοι είναι πίσω από αυτό. Η κυβέρνηση της Τουρκίας είναι πίσω από αυτό. Να σας πω κάτι. Επειδή θα μιλάμε πολύ για το μεταναστευτικό και μιλάμε τώρα και την πρόσφατη συνάντηση που έγινε με τον μηχανισμό αλληλεγγύης κτλ. Ακούστε, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, γιατί το έχω αντιμετωπίσει και οφείλω να έχω μια άποψη και μια θέση για αυτό το θέμα. Το μεταναστευτικό αντιμετωπίζεται στην πηγή του. Ποια είναι η πηγή του, ποιο είναι το πρόβλημα, στην Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν, εάν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε πάνω από 90%, θα πρέπει να στηθούν εκεί οι συνοριοφύλακες, οι Frontex ουσιαστικά στην απέναντι πλευρά, να κάνουν όλες τις διατυπώσεις, να υπάρχει μια αυστηρή επιτήρηση, έτσι ώστε να μην δεχόμαστε. Για να γίνει αυτό που λέτε, δεν αρκεί μόνο η Ελλάδα, είναι η Frontex και η υπόλοιπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και. Με συγχωρείτε, απλώς πρέπει να κλείσουμε τουλάχιστον εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω όσον αφορά εμένα. Επειδή λέμε η Τουρκία, επανεκλογή Ερντογάν, πρώτες κινήσεις στον Εύρο. Στο μεγάλο παιχνίδι είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ μπροστά. Πιέζει για F-16, μπλοκάρουν οι ομογενείς εκεί πέρα και όχι μόνο, και ο Μενέντες και άλλοι γερουσιαστές. Ένα σχόλιο, κύριε Καμπά. Θεωρείτε τα F-16 η Τουρκία μπορεί να τα πάρει ως αντιστάθμισμα να ανοίξει την πόρτα στη Σουηδία να μπει στο πιστεύω ΝΑΤΟ? Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει τελικά. Απλώς είναι τα προημιτελικά, το πούμε, αυτού του αγώνα. Πώς θα γίνει, οι ομογενείς βάζουν μπλόκο. Βάζουν μπλόκο, και αλλά πιστεύω όρο. Ότι κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, οι ομογενείς μπορεί να βάζουν μπλόκο σε αυτό που λέει, σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Αυτό θα περάσει. Αν τα πάρουν έτσι και υπάρχει αυτό ο όρο. Εγώ θα σας πω ακόμα και αυτό το οποίο πολύ σωστά λέτε. Χρησιμοποιηθούν εναντίον της Ελλάδας. Ποιες μπορεί να είναι οι εγγυήσεις του να μην χρησιμοποιηθούν τα συγκεκριμένα? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το συζητήσουμε αν έρθει η ώρα. Αλλά είναι λίγο στον αέρα αυτό το πράγμα και είναι πιο πολύ διπλωματικό παρά ουσιαστικό, παρά ρεαλιστικό. Μάλιστα. Δηλαδή, ποιο F-16 θα περάσει πάνω από τους φούρνους και ποιο δεν θα περάσει. Αν θα είναι Viber δηλαδή, αν θα είναι απλό. Ναι, ή αν θα είναι F-15. Θα ψάχνουμε να βρούμε, βγάλετε φωτογραφία των αριθμών του αεροπλάνου. Έτσι όπως το θέτει. Για να δεις αν είναι από αυτά, δηλαδή πλέον βρέθηκε σε μια άλλη κατάσταση. Έτσι όπως το θέτει, έχει το δίκιο. Σημαντικό νομίζω πως είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αλυσιβερίσι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας όσον αφορά τη Σουηδία και τα F-16. Βλέπετε ότι σιγά σιγά, παρόλο που η δική μας στην Αμερική οι ομογενείς προσπαθούν να το ξαναβάλουν, σιγά σιγά η Ελλάδα και τα όλα θέματα γύρω από το Αιγαίο και τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας έχει αρχίσει όχι να απομακρύνεται. Άρα λοιπόν θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ανασκούμπομα η εξωτερική μας πολιτική να συνεχίζει να πιέζει ανεξαρτήτως κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Πάντως, δεν είχαν σημασία. Εχθές βγήκε τουρκική εφημερίδα η οποία έλεγε ότι η σχέση με την Ελλάδα είναι μέσα στα 5 πρώτα ζητήματα της τουρκικής κυβέρνησης, έτσι. Λογικό είναι. Οπότε θα συνυπολογιστεί
και η Αμερική και οι ομογενείς μας που να τους έχει καλά ο Θεός που βάζουν μακάρι, πλάτη. Μακάρι, αυτό θέλουμε και. Καλά κάνουν και βάζουν πλάτη, αλλά να ξέρετε ότι είναι πολιτική απόφαση. Το είπε ο ίδιος ο Μπάιντεν. Καλός ή κακός, κάποια στιγμή θα τα πάρει. Και από την άλλη πλευρά, επειδή είναι μια χώρα στο ΝΑΤΟ, η δεύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ, τα αεροπλάνα της πρέπει να εξοπλιστούν ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο, διότι δεν θα μπορούν να συνεργαστούν κάποια στιγμή στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που πατάνε και νομίζω είναι και το θεωρώ και εύλογο να γίνει στην πορεία. Μάλιστα. Είναι μάλιστα. Πολιτική απόφαση, όπως και πολιτική απόφαση είναι να βγουν από το πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο σας και εσάς, κύριε Χαρέλα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα στα σύνορά μας. Καλή δύναμη.